Μικροφωνών. Κύριε Στεφανόπουλος, Γενικός Διευθυντής. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Τρώμαξα, Κωστίνο, ότι θα έλεγες ότι ήταν πειρατικό και της κυβέρνησης το πλοίο. Είπες δύο και... Όχι. Να καλωσορίσουμε τον Υπουργό. Κύριε Πρόεδρε της ΕΕΤ, να σας ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία που είχαμε αυτό το χρόνο. Και ελπίζω το έργο σας να έχει συνέχεια, γιατί έχει μεγάλη σημασία η συνέχεια. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω το χαιρετισμό να σας πω το εξής. Είμαστε στην αρχή μιας της νέας διακυβέρνησης. Τεχνολογικά επίσημα σε μια νέα αρχή. Οι αρχές είναι πολλές. Έχουμε την αρχή στην καινοτομία που έχει οριμάσει πλέον ένα οικοσύστημα νέας επιχειρηματικότητας η οποία δίνει θετικά παραδείγματα μέσα και έξω από τη χώρα. Έχουν γίνει σημαντικά ανοίγματα στα ερευνητικά και στα πανεπιστημιακά ιδρύματα όπου υπάρχουν επιστημονικές ομάδες οι οποίες φεύγουν από το πανεπιστήμιο και συνδέονται ευθέως με την παραγωγικότητα, δηλαδή δεν είναι το όραμά τους μία θέση μόνο σε ερευνητική εργασία σε συνέχεια ή σε μια υπαλληλική σχέση. Έχει αρχίσει και δημιουργείται μια κρίσιμη μάζα. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε περίπου 10 φορές πίσω, και δεν το λέω σχηματικά, περίπου 10 φορές πίσω από εκεί που θα έπρεπε να είναι η θέση της χώρας σε αντίστοιχη δικτοποίηση. Επίσης, είναι αλήθεια ότι έχουμε οπισθοχωρήσει. Όπως έχουμε οπισθοχωρήσει σε άλλα πράγματα, στην οικονομική δραστηριότητα, έχουμε οπισθοχωρήσει στη δικτοποίηση, στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Όμως οι ευκαιρίες τεχνολογικές είναι μπροστά μας, δεν είναι πίσω μας. Είπε ο Πρόεδρος ΕΕΤ για το 2020. Σήμερα χαράσεται ένας καινούριος τεχνολογικός χάρτης στην Ευρώπη. Η Ελλάδα πρέπει να μπει σε αυτή τη συζήτηση επιθετικά. Η συζήτηση θα ξεκινήσει το καλοκαίρι και έχει ήδη ξεκινήσει για το πακέτο Juncker. Σε ό,τι αφορά τις τεχνολογίες TPE, χαράσονται νέες ευκαιρίες. Αυτές δεν αφορούν μόνο στις κινητές εφαρμογές. Αφορούν στο σχεδιασμό συνολικά των δικτύων και των υποδομών. Δημιουργούνται ευρωπαϊκές υποδομές. Τα core δίκτυα έχουν φτάσει σε μια ωρίμανση αυτή τη στιγμή. Είναι ώριμα δίκτυα, τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Και η λογική τους, ο σχεδιασμός τους, η αρχιτεκτονική τους είναι σε νέα βάση. Με σοβαρότατες οικονομίες κλίμακας, νέα τεχνολογική υποδομή. Τα δίκτυα κορμού επίσης μεταμορφώνονται, γίνονται υψηλής ταχύτητας και στη λογική του 2020 θα μετασχηματιστεί και το κομμάτι του access. Στη λογική του να έχει υπερδεκαπλάσιες ταχύτητες και throughput από ό,τι έχει σήμερα, υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας για να μπορέσει να αντέξει ποιες εφαρμογές. Για παράδειγμα, θα σας πω ιδέες οι οποίες δουλεύονται ήδη εν σπέρματι από πανεπιστημιακούς δασκάλους στη χώρα μας και από startups, αλλά και από τις εταιρείες που εκπροσωπώ. Για παράδειγμα, πώς αυτό που προσπαθούμε να μεταφράσουμε στην καθομιλουμένη το Internet of Things να γίνει χειροπιαστό επιχειρηματικό παράδειγμα, πώς για παράδειγμα εταιρείες logistics, εταιρείες οι οποίες μεταφέρουν κάθε είδους εμπόρευμα, μπορούν να το μετατρέψουν αυτό σε υπηρεσία για τις επιχειρήσεις με τις οποίες σχετίζονται ή ακόμα και για τους καταναλωτές. Υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες που σήμερα είναι απλά στο σχεδιασμό. Οι υπηρεσίες αυτές επηρεάζουν άμεσα το σχεδιασμό της επόμενης γενιάς κινητής τηλεφωνίας, της πέμπτης γενιάς, η οποία θα πρέπει να προδιαγραφεί με τέτοιο τρόπο για να αντέξει το φόρτο και το επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών τα οποία απαιτούνται. Εταιρείες ετοιμάζονται γι' αυτό, όχι μόνο εταιρείες κινητών επικοινωνιών, αλλά παγκόσμια γίνεται ένας μετασχηματισμός, ο οποίος ακούστηκε πριν σαν παράδειγμα. Νομίζω κορυφαίο παράδειγμα είναι τα Excellence Centers που αναφέρατε, κύριε Πρόεδρε. Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ότι οι εταιρείες που κινούνται σε ολόκληρο τον πλανήτη μετασχηματίζονται και αποκτούν μια περιφερειακή διάρθρωση. Η διάρθρωση αυτή ακουμπά τα κέντρα έρευνας και ανάπτυξης, τα κέντρα ανάπτυξης των υποδομών τους και της διαχείρισής τους και της υποστήριξης, όπως επίσης και τα κλασικά μοντέλα οργάνωσης για τις πωλήσεις και το marketing. Η χώρα η δική μας έχει μια τεράστια ευκαιρία να τοποθετηθεί σε αυτή τη συζήτηση, τοποθετώντας σαν πλεονέκτημά της και την υποδοχή των επενδύσεων, αλλά και την διάθεση του πνευματικού κεφαλαίου που έχει και να υποδεχθεί κάποια αυτά τα κέντρα.
Η βάση για να το κάνει είναι ότι υπάρχουν ήδη επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σε αυτή τη λογική. Ενταγμένες δηλαδή σε αυτόν τον καταμερισμό. Όπως είναι, παραδείγματα είναι οι πολυεθνικές που λειτουργούν στην τηλεφωνία, είναι η Nokia, η Ericsson ή η Huawei, οι οποίες έχουν φτιάξει κέντρα εδώ. Αρνητικά όμως παραδείγματα είναι ευκαιρίες που έχουμε χάσει. Για παράδειγμα, έχουν περάσει από την Ελλάδα οι CEOs όλων των μεγάλων πολυεθνικών. Τι έχει μείνει? Τι προτάσεις έχουν κάνει και τι έχουμε κάνει εμείς σαν χώρα για να υποδεχθούμε την παρουσία τους εδώ? Εχθές ανακοίνωσε προχθές η Apple τη δημιουργία δύο μεγάλων κέντρων της Apple για όλη την Ευρώπη, ένα στην Ιρλανδία, ένα στη Δανία. Εμείς τι μάθαμε γιατί αυτοί πάνε στη Δανία και την Ιρλανδία? Τι μάθαμε από την απόφαση προετών της Huawei να τοποθετήσει το κέντρο NOC για την υποστήριξη όλων των υπηρεσιών που παρέχει σε όλη την Ευρώπη στη Ρουμανία? Και γιατί δεν ήρθε στην Ελλάδα? Θα μπορούσε να έχει έρθει, γι' αυτό το λέω θεωρητικά. Τι έγινε με την προηγούμενη συζήτηση που είχε κάνει αντίστοιχα η πολυεθνική Ericsson για να τοποθετήσει αντίστοιχο κέντρο ανάπτυξη στην Ελλάδα που δεν υπήρχε follow-up? Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι χρειάζεται η Ελλάδα να τοποθετηθεί σε ένα επιθετικό roadshow πολιτικό, τεχνολογικό, το οποίο θα έχει και τον τουρισμό μέσα αναγκαστικά, αλλά θα πρέπει να τοποθετηθεί στη χώρα πιο θετικά, τοποθετώντας ιδέες και προτάσεις. Έχουμε παλιότερα μιλήσει για τεχνολογικό πάρκο. 20 χρόνια η βιομηχανία έχει εμπλεχτεί σε μια ξύλινη συζήτηση να φτιάξουμε ένα τεχνολογικό πάρκο. Αυτή η συζήτηση έχει αλλάξει περιεχόμενο. Πρέπει να τοποθετηθούμε λίγο διαφορετικά, αλλά θα πρέπει στις συζητήσεις με τους επιχειρηματικούς ομίλους να δείξουμε ότι είμαστε μια χώρα που μπορεί να δεχτεί την παρουσία τέτοιων κέντρων που αναφέρομαι. Αυτά θα συμπαρασύρουν μαζί και τη νέα επιχειρηματικότητα. Δίπλα της θα μπορέσει να αναπτυχθεί λίγο καλύτερα. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί μια νέα κίνηση. Έχουν σταματήσει τα επενδυτικά κεφάλαια που είχαν ξεκινήσει να λειτουργούν, που νομίζω κάποια από αυτά κλείσανε, σωστά? Κλείσαν τον κύκλο τους. Μπήκε μια ανωτελεία. Θα πρέπει να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος χρηματοδότησης της υγιούς και νέας και δυναμικής επιχειρηματικότητας. Οι επιχειρήσεις επίσης που λειτουργούμε, όπως είναι οι επιχειρήσεις που εκπροσωπώ, θα συνεχίσουν να στηρίζουν αντίστοιχες τέτοιες προσπάθειες και θα πρέπει μαζί να δημιουργήσουμε μια νέα εικόνα για τη χώρα. Χρειάζεται η χώρα μας να ξανακερδίσει τη θέση της, το όνομά της, την ταυτότητά της, δημιουργώντας νέες αξίες και να ξεπεράσει προβλήματα που είχε στο παρελθόν. Τα προβλήματά μας είναι πολύ μεγάλα, οι ευκαιρίες όμως είναι πολύ μεγαλύτερες. Και γι' αυτό χρειάζεται να ξαναβρούμε το βηματισμό μας, να επικρατήσει μια ατμόσφαιρα σύνθεσης και να επικεντρώσουμε σε υψηλούς στόχους. Η ατζέντα που έχουμε μπροστά μας είναι ευρωπαϊκή. Τα προβλήματά μας για να λυθούν είναι ευρωπαϊκά. Θα σας πω και θα κλείσω με αυτό. Μηδένει σωστό ο χρόνος. Θα σας μιλήσω λίγο, κλείνοντας λίγο πιο πολιτικά. Οι επιχειρήσεις για να πουλήσουν χρειάζονται αγορές. Οι αγορές για να υπάρξουν χρειάζονται καταναλωτές. Δεν γίνεται στις αγορές να απευθύνεται κανείς όπου υπάρχουν φοβερές ανισότητες στο εισόδημα. Πρέπει να κλείσουν οι ψαλίδες. Είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρχει μια πιο δίκαιη κοινωνία με καταναλωτές που μπορούν να ξοδέψουν περισσότερο και να βελτιώσουν το επίπεδο ζωής τους. Άρα πρέπει να έχεις ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα. Πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα δεν μπορείς να κάνεις μόνος σου μια χώρα απομονωμένη, κλειστή, και να κάνει το φορολογικό της σύστημα ανεξάρτητα από το τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η λύση του προβλήματος της φορολογίας, όπως και του προβλήματος της ανάπτυξης και των επενδύσεων, έρχεται μέσα από ευρωπαϊκά πλαίσια. Οι τεχνολογίες για τις οποίες μιλούμε έχουν μια ευρωπαϊκή στρατηγική. Τα θέματα ασφάλειας, τα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά και αξιοποίηση των προσωπικών δεδομένων έχουν ευρωπαϊκή και εθνική διάσταση. Άρα το μέλλον μας είναι και ευρωπαϊκό και ελληνικό. Πρέπει να είμαστε πιο επιθετικοί, με μεγαλύτερη εξωστρέφεια και μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και ραντεβού στο επόμενο συνέδριο με πιο αισιόδοξα μηνύματα. Ευχαριστώ.